πότε ακριβώς δημιουργήθηκε το δίκτυο αλληλεγγύης Βύρωνα και πώς λειτουργεί. Λοιπόν, το δίκτυο αλληλεγγύης Βύρωνα ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2012, όταν κάποιοι άνθρωποι καταλάβαμε ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε οικογένειες του Βύρωνα για τροφή. Η λειτουργία του είναι με εθελοντές, με συνέλευση η οποία γίνεται κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα, τακτικά. Εκεί παίρνουμε τις αποφάσεις μας για οτιδήποτε προκύπτει στο δίκτυο. Και προσπαθούμε σε αυτές τις δράσεις να συμμετέχουν και ωφελούμενοι άνθρωποι, δηλαδή οι οποίοι παίρνουν τροφή από εμάς. Δεν κάνουμε μαγειρεμένη τροφή, δεν έχουμε συσίτιο δηλαδή, δίνουμε ένα πακέτο με τρόφιμα τυποποιημένα. Να τα πω αναλυτικά. Λοιπόν, είναι αλεύρι, ζάχαρη, ρύζι, όσπρια, μακαρόνια, γάλα, ντοματάκι. Αυτά είναι τα στάνταρ μας. Όμως μπορεί να προκύψουν και κάποια έξτρα πράγματα τα οποία τα δίνουμε ανάλογα πάλι στους ωφελούμενους. Κάποιος, ας πούμε, μας έδωσε παριζάκια, τα μοιράσαμε. Παίρνουμε ψωμί καθημερινά από κάποιους φούρνους, οι οποίοι μας δίνουν το χτεσινό τους ψωμί. Από 5 φούρνους, 6 του Βύρωνα. Πηγαίνουν εθελοντές, τα μαζεύουν τα ψωμιά και τα μοιράζουμε στον κόσμο που έρχεται στο δίκτυο. Τα τρόφιμα που τα βρίσκεται. Τα τρόφιμα τα συλλέγουμε από τα σούπερ μάρκετ, κάνοντας εξορμήσεις εμείς οι εθελοντές μαζί με ανθρώπους ωφελούμενους, των 2 ή 3 ατόμων. Έχουμε βγάλει κάποια φυλάδια στα οποία εξηγούμε τι είμαστε, τι τρόφιμα θέλουμε κλπ. Τα μοιράζουμε στον κόσμο που μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ και όταν βγαίνουν, ο καθένας ό,τι θέλει μας αφήνει. Αν θέλει, μας αφήνουν. Ο κόσμος δηλαδή, όχι τα σούπερ μάρκετ, οι διοκτήτες τους. Ο κόσμος. Οι Βυρωνιώτες είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το Βύρωνα εδώ και το δίκτυο εδώ και 2,5 χρόνια και μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορούμε και λειτουργούμε. Πόσες οικογένειες είναι αυτές οι οποίες αποφελούνται από τις δράσεις σας? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε στα χαρτιά μας γραμμένους 850 οικογένειες. Δίνουμε κατά μέσο όρο 500 σακούλες το μήνα, γιατί δίνουμε κάθε 20 μέρες σακούλα, δεν δίνουμε κάθε εβδομάδα. Και δίνουμε γύρω στις 500 σακούλες το μήνα. Έχουμε πάρα πολλά ανήλικα παιδιά. Οι οικογένειες αυτές, τις οποίες στηρίζουμε, έχουν πολλά ανήλικα παιδιά, τα οποία προσπαθούμε και αυτά να τα στηρίξουμε με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, κάνουμε γιορτές για τα παιδιά, μαζεύουμε ίσως γλυκά, συγκεκριμένα παιχνίδια ή άλλα πράγματα που είναι ειδικά για τα παιδιά. Προσπαθούμε να τους στηρίξουμε λίγο περισσότερο αυτούς που έχουν τα παιδιά, για να είμαστε ειλικρινείς. Κάνετε και κάποιες άλλες δράσεις, δηλαδή ρούχα κτλ. Μαζεύουμε ρούχα, τα οποία μας φέρνει επίσης ο βυρωνιώτικος λαός, έτσι, οι άνθρωποι. Έχουμε μεγάλη ανταπόκριση ως προς τα ρούχα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν δεν περάσει η μέρα που να μην έρθουν 2-3 άνθρωποι να φέρουν κάποια πράγματα, είτε ρούχα, είτε παιχνίδια, είτε βιβλία. Και βιβλία έχουμε πάρα πολλά, τα οποία χαρίζουμε φυσικά. Και κάθε μέρα στο χώρο του δικτύου λειτουργεί χαριστικό παζάρι ρούχων. Δηλαδή βγάζουμε τα ρούχα και έρχονται άνθρωποι και παίρνουν ό,τι θέλουν. Αυτό που βλέπουμε τώρα γύρω πίσω μας είναι τέτοιου είδους παζάρι? Αυτό που βλέπουμε πίσω μας είναι αντικείμενα τα οποία πάλι έχουμε συλλέξει από ανθρώπους που τα δώσαν. Είναι μεταχειρισμένα δηλαδή, έτσι. Τα προσφέρανε οι άνθρωποι που βοηθάνε το δίκτυο για να το πουλήσουμε, τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουμε να αγοράσουμε τρόφιμα για το δίκτυο. Το έχουμε κάνει ξανά αυτό, έχουμε κάνει πολλά τέτοια παζάρια και έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Πόσοι εθελοντές δραστηριοποιούνται γύρω από το δίκτυο? Μαζί με τους ανθρώπους που βγαίνουν στο σούπερ μάρκετ πρέπει να είναι πάνω από 60 άτομα. Όχι σε καθημερινή βάση, έτσι, αλλά σύνολο. Στις βάρδιες είναι πάντα 3-4 άτομα, στις καθημερινές που έχουμε. Και στις εξορμήσεις του σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι και 40 άνθρωποι, ας πούμε. Παίρνουμε κατά περιόδους, δηλαδή 2-3 φορές το χρόνο, το αλληλεγγύη για όλους, μας δίνει μια μεγάλη ποσότητα τροφίμων. Ας πούμε το καλοκαίρι, που δεν έχουμε θελοντές και κόσμο για να κάνουμε αυτό που είπαμε πριν, να μαζέψουμε τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ, το αλληλεγγύη για όλους μας τροφοδοτεί με αυτά τα τρόφιμα που βάζουμε στη σακούλα. Σχεδόν για ένα μήνα, ας πούμε. Είναι μια μαζική εισρωή τροφίμων που γίνεται από το αλληλεγγύη για όλους. Μας τα δίνουν εκείνοι.